Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 26 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτή σας ενημέρωση από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαία Ζηγόρη Αλεξόπουλου για το μεταναστευτικό, καθώς το θέμα παραμένει ψηλά στην ατζέντα των προβλημάτων μετά και τα τελευταία κρούσματα. Σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου έγινε το πρωί με συμμετοχή αρχών του τόπου, συλλόγων της περιοχής και εκπροσώπων των κατοίκων. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο εν ώψη του νέου σχεδίου νόμου για το μεταναστευτικό και στην οποία έχει κληθεί να παρευρεθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του για το πρόβλημα που ταλανίζει την Πάτρα. Αυτή η διαμονή τους, είτε ήταν στον Ευρώτα, στη Βόρεια Πάτρα, είτε είναι στη Νότια Πάτρα, στα παραπήγματα του Λαδόπουλου, της ΑΒΕΞ και οπουδήποτε αλλού βρίσκουν καταφύγιο αυτοί οι δύστιχοι άνθρωποι, δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνική ζωή της πόλης. Δημιουργεί προβλήματα πρώτα στους ιδίους, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες απαράδεκτες, και βέβαια δημιουργεί και προβλήματα στην εικόνα της πόλης, στη λειτουργία του λιμανιού και όλων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Ήδη κινητοποιούνται η τοπική κοινωνία μέσω των συλλόγων. Έχουμε συμμετάσχει σε δύο συσκέψεις. Μετά από επιστολή που έστειλα στον Υπουργό μου απάντησε μια γενική απάντηση, αλλά θεωρώ ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση, αφού νωρίτερα στη Βουλή είχε δεσμευτεί ότι θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε νόμιμους χώρους φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, η μοναδική λύση η οποία θα δώσει ζωή τόσο στο λιμάνι αλλά θα ανασάνει και η πόλη σε αυτό το σημείο είναι η απομάκρυση των παράτυπων μεταναστών οι οποίοι έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες και δημιουργούν προβλήματα τόσο στον ιστό της πόλης αλλά όσο και στη λειτουργία και στην οικονομία του λιμανιού. Η λύση είναι μία και το ξέρουμε καλά όλοι, ότι θα πρέπει να απεμπλακεί όλη η περιοχή αυτή από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο χώρο, παράτυπους ή όπως θέλετε πείτε τους μετανάστες που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Θα πρέπει η πόλη να ανασάνει, θα πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη και μέσα στο χώρο του λιμανιού, και από την άλλη πλευρά θα πρέπει και να επιβλακούν και οι αστυνομικοί οι οποίοι διατίθονται καθημερινά στο χώρο του λιμένα, πέριξ του λιμένα, για την αστυνόμευση. Αυτοί οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να διατίθενται καθημερινά στην αστυνόμευση της πόλης και να προσφέρουν στον πατραϊκό λαό και στους πατρινούς πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αλεξόπουλος ζήτησε από περισσότερους από 10 φορείς της περιοχής να καταλήξουν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρότασης που θα μεταφέρει αύριο στη Βουλή ο Αντιπεριφερειάρχης. Θα πούμε τις απόψεις μας. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να είμαστε μπροστά όλοι. Δεν διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να δίνονται λύσεις στην πόλη, με έναν ήπιο τρόπο όμως και έναν τρόπο που προστατεύει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Λοιπόν, Δημήτρης Πέτρος, Γιώργος Χαβουνιάρης, καλώς ήρθατε. Μία ακόμη σύσκεψη, όπως λέμε και στον τίτλο, για το μεταναστευτικό, Δημήτρη. Ο κύριος Αλεξόπουλος θα βρεθεί αύριο στην Αθήνα, στη Βουλή. Δεν είμαι βέβαιος αν θα έχουμε και από εκεί κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ελπίζω να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζαμε, γιατί τέτοιες σκέψεις έχουν γίνει για μια εκατοστή όλα τα τελευταία χρόνια. Και οι υποσχέσεις παραμένουν υποσχέσεις. Το πρόβλημα, είτε με μικρότερη είτε με μεγαλύτερη ένταση, είναι εδώ. Το καταλάβαμε όλοι το τελευταίο διάστημα. Οι μόνοι που δεν το έχουν καταλάβει είναι οι κυβερνώντες. Το πρόβλημα είναι καθαρά εθνικό, με την έννοια το μεταναστευτικό, όπως όλοι ξέρουμε, δεν σχετίζεται μόνο με την Πάτρα. Οπωσδήποτε η Πάτρα παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι είναι η πύλη προς τη Δύση και ξέρουμε πλέον ότι είναι μία από τις μοναδικές, μπορεί να πει κανείς, μαζί με την Ιγουμενίτσα, εξόδους προς την Ιταλία, δηλαδή προς την κεντρική Ευρώπη. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι έπρεπε ήδη οι κυβερνώντες να έχουν λάβει τα σχετικά μέτρα, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο το υφίσταται. Μεν η πόλη σε πολλαπλά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι, επαναλαμβάνω, σε εθνικό επίπεδο. Τώρα οι δικοί μας εδώ, αυτά που άκουγα σε δηλώσεις, οι παράτυποι, πέστε ό,τι θέλετε, χαρακτηρίστε τους μετανάστες όπως εσείς νομίζετε. Πρέπει να φύγουν, κάνουν κακό στην κοινωνία. Ο Αντιπεριφερειάρχης δεν είπε κανείς κάνουν κακό στην κοινωνία. Εντάξει, στο είπε ότι μπλοκάρουν την καθημερινότητά μας, το επιχειρήν και τα λοιπά. Οπωσδήποτε δημιουργούνται προβλήματα, αλλά θέλει μια προσοχή πόσο μιλούν ιδίως οι εκπρόσωποι των αρχών για το μεταναστευτικό. Είναι ένα άκρος ευαίσθητο θέμα, το οποίο πρέπει να επιληθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι χαρακτηρισμοί,
ή οι γενικεύσεις ή υπερβολές όπως του κυρίου Αλεξόπουλου ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά, όχι η τοπική κοινωνία, σύλλογοι στην παραλία. Η τοπική κοινωνία εδώ είναι 220.000 νοματέοι. Δεν κινητοποιούνται 220.000 άνθρωποι. Άνθρωποι σε μια ζώνη που υφίστανται το πρόβλημα ποικιλότροπα, ναι, έχουν κάνει κάποιες συσκέψεις, είπαν οι άνθρωποι να δοθεί μια λύση. Λοιπόν, τώρα πέρα από τους τοπικούς φορείς, τη λύση πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Και αυτό περιμένουμε να γίνει. Αφού ο στόχος επετέθηκε ο στόχος, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σήμερα, τους έβγαλαν φωτογραφίες, πήραν πλάνα τα τηλεοπτικά μέσα. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Αυτό ήταν ο στόχος. Δεν υπήρχε άλλο στόχος. Ναι. Έχουν γίνει χιλιάδες συσκέψεις μέχρι σήμερα για αυτό το θέμα και το μόνο που κάνουν είναι φωτογραφίζονται. Τελεία και πάμε. Σωστό. Λοιπόν, πάμε, μιας και αναφερθήκαμε στους κατοίκους των περιοχών που κυρίως πλήττονται από την κατάσταση με το μεταναστευτικό, την άναρχη κατάσταση, οι οποίοι προσφεύγουν και στη δικαιοσύνη με μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταθέτουν οι πρόεδροι των εκπολιτιστικών συλλόγων του νοτιού διαμερίσματος Πάτρας με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Δεν προσπαθούν να λύσουν ένα θέμα το οποίο έχουν η κυβέρνηση, μάλλον έχει την κυρία ευθύνη. Εμείς ζητάμε λοιπόν και αυτούς που ήρθαν τώρα και αυτούς που δεν ήρθαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να λυθεί το πρόβλημα του μεταναστευτικού τελείως. Γιατί όσο πάει και γιγαντώνεται. Αποφάσισαν την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της λιμενικής ζώνης στην ευρύτερη περιοχή, στο νότιο διαμέρισμα από την παρουσία των μεταναστών. Ερώτηση προς το Δήμο Πατρέων: τι προτίθεται να κάνει για την περιφρούρηση των παλαιών σφαγείων μετά την εισβολή μεταναστών στον χώρο? Ο χώρος αυτός εμείς δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι, γιατί είναι χώρος που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και εργασίες. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να μείνουν εκεί οι μετανάστες. Οι πρόσφυγες είναι σημείο το οποίο θα αξιοποιηθεί άμεσα. Τέλος πάντων, θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα αυτό με μια μεθοπλαίσιο της αλληλεγγύης μας και της ανθρωπιάς. Δεν είμαστε υπέρ της λογικής να τους πάρει στο δυστρό, στο κυνήγι, στο πογκρόμιο η αστυνομία. Θα βρεθεί μια λύση. Πάντως, ο χώρος, παρότι φυλάσσεται από τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όμως. Καλούν αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να πιέσουν την κυβέρνηση για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των μεταναστών στην Πάτρα. Οι εκπολιτιστικοί σύλλογοι αποφάσισαν ότι ο αγώνας των κατοίκων της περιοχής θα συνεχιστεί αμύωτος μέχρι την επίλυση του προβλήματος. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο άλλο περίφημο θέμα και πρόβλημα της περιοχής, στις Τσούχτες, στις Μέδουσες. Έχουμε εμπλοκή στην προσπάθεια να ελαφρυνθούν από τα υπέρογκα δημοτικά τέλη οι παραλιακές επιχειρήσεις της περιοχής που πλήττεται από τις Μέδουσες, σε όλη την ακτογραμμή δηλαδή της περιοχής της Πάτρας. Καθώς η κτηματική υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, απαγορεύει τη μείωση των τελών με παρέμβασή της. Όχι από την κτηματική υπηρεσία στην υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση των τελών που πληρώνουν για τα τραπεζοκαθίσματα, άκουσαν οι καταστηματάρχες της παραλιακής. Μετά την περσινή πτώση του τζίρου τους κατά 40 με 50% οι επαγγελματίες είχαν ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να ρίξει την τιμή ανά τετραγωνικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε τη σχετική απόφαση και όλοι περίμεναν ότι φέτος θα πληρώσουν 5 ευρώ το τετραγωνικό από 22 που ήταν πέρυσι. Η κτηματική όμως ισχυρίζεται ότι με βάση τον νόμο δεν μπορεί να ορίσει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κάτω από 20 ευρώ. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση ας δώσει την εντολή στην κτηματική υπηρεσία να δώσει μια τιμή χαμηλή ώστε να μπορούν και οι καταστηματάρχες οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο της εστίασης εκεί να έχουν μια χαμηλή τιμή. Δηλαδή παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όπως υπάρχει στην κτηματική. Είναι αυτόνομη υπηρεσία, δεν δεσμεύεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτοί θεωρούν, δεν ξέρω, ότι πρέπει να παίρνουν ένα άλλο ποσό. Αυτό μπορεί να ανταλλάξει η κυβέρνηση. Με μια εντολή την οποία μπορεί να δώσουν κεντρικά το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι και ο φορέας που έχει την κλιματική υπηρεσία του δημοσίου, να ανταλλάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέες αναταράξεις, καθώς όπως λένε οι επιχειρηματίες, σημαίνει καταστροφή. Καθώς σε περίπτωση που παραμείνει ως έχει κατάσταση, πολλά από τα παραθαλάσσια καταστήματα δεν θα ανοίξουν και άλλα θα λειτουργήσουν με περιορισμένο προσωπικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα περίπου 5.000 άτομα που εργάζονται σε αυτά.
Λοιπόν, Δημήτρη, για να καταλάβουμε τώρα τι έχει συμβεί, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας συνεδρίασε και αποφάσισε να μειωθούν τα τέλη σε αυτές τις περιοχές, σωστά? Αυτό συνέβη πριν από μήνες. Έτσι. Στον απόϊχο της καταστροφής της περσινής. Της περσινής. Ενώ έχουν περάσει λοιπόν τόσοι μήνες και δεν έχει κάνει κανείς τίποτα. Ούτε ο κύριος Μελάς που άκουσα και η Δημοτική Αρχή, ούτε κανένας άλλο. Τι να κάνει ο Μελάς, να πάει να διώξει τις μέδουσες? Δημήτρη μου, δεν το ξέρω τι να κάνει ο Μελάς. Όχι, ο κύριος Μελάς είναι αντιδήμαρχος. Ναι. Πήγαν όλοι πάνω στον Πυρουγκλή, θα σου υπενθυμίσω. Μισό λεπτό. Ναι. Θα πεις. Δεν μιλάω για τον κύριο Μελά. Ο κύριος Μελάς είναι αντιδήμαρχος οικονομικών. Προσωπεί μια δημοτική αρχή που με τη σειρά της εκπροσωπεί τους καταστηματάρχες που πλήττονται τον κόσμο που ψηφίζει εδώ. Σωστά. Δεν μιλάω μόνο για το Δήμο, λέω και για την περιφέρεια, για τους βουλευτές, για όλους. Ένα χρόνο μετά δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό περιγράφω. Αυτό το παίρνει πάνω σου για το Μελά. Το είπαμε. Όχι, λέω, επειδή είπε στο Μελά, δεν πάει να διώξει τις μέδουσες. Ο Μελάς από μέρος του, τι μπορεί να κάνει? Αυτό που έπραξε να μειώσει τα τέλη. Αμέσως μετά πήγαν ο Δήμος, όπως είπαμε και τις προάλλες, η περιφέρεια, όλοι οι φορείς επάνω. Και αλληλοκοροϊδεύτηκαν με τον Κουρουμπλή. Μαζί με τις μέδουσες. Έτσι. Ναι. Ένα χρόνο επί της ουσίας, επί του θέματος, δεν έκαναν τίποτα, ούτε πίεσαν. Ωραία, αυτή τώρα είναι το Υπουργείο. Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει να ασκήσουμε, όχι στο Μελά, στη Δημοτική Αρχή, στην Περιφέρεια και στους φορείς, οξία κριτική, είναι συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα, διότι δεν πίεσαν ασφιχτικά και διαρκώς. Πάμε τώρα στην κτηματική. Η κτηματική τι λέει? Ενώ έχουν μειωθεί δραματικά τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, νομίζω έχουν φτάσει στα 5 ευρώ, λέει κάτω από 20 δεν γίνεται. Η κτηματική υπηρεσία, να υπενθυμίσω, είναι το κράτος. Με πολιτικό προϊστάμενο την σημερινή κυβέρνηση. Άρα ο Κουρουμπλής, ο οποίος κάνει συσκέψεις, αδιαφορεί αν οι καταστηματάρχες οδεύουν προς πτώχευση, αδιαφορεί αν οι δήμοι απαλλάσσουν από τα τέλη όλους όσοι καταστρέφονται από τις μέδουσες. Δεν υπάρχει συνεννόηση πολιτικής εξουσίας, κρατικής μηχανής, και ο Δήμος, αντί να σηκώσει ένα τηλέφωνο να του πει Κουρουμπλή, κοίταξε, η κτηματική αρνείται να λάβει σοβαρά την απαλλαγή των τελών και μάλιστα επιμένει ότι δεν πρέπει να απαλλαχθούν, πρέπει να πτωχεύσουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα εν της πράγμαση τι θα συμβεί, Γιώργο, εάν η απόφαση της κτηματικής υπηρεσίας ισχύσει, και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα ισχύσει, γιατί το τι ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Αλλά η κτηματική υπηρεσία βάζει το μέτρο, όπως παραδείχθηκε ο κ. Μελάς. Εάν ισχύσει λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θα κλείσουν. Ναι. Εάν πληρώνουν 20 ευρώ το μέτρο. Η αλήθεια θα είναι ότι, 25. Η αλήθεια είναι, καταρχήν είπες νωρίτερα ότι στη σύσκεψη αυτή πήγαν όλοι εκεί πέρα μαζί με τις τσούχτρες. Οι τσούχτρες δεν πήγανε γιατί είναι σοβαρές και το κάνουν σοβαρά. Όχι, έκαναν μια τρύπα στο νερό μαζί με τις τσούχτρες. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Οι τσούχτρες είναι σοβαρές. Κάνουν σοβαρά δουλειά τους γιατί μεγαλώνουν, έχουν γεμίσει τον Πατραϊκό. Αλλά παράγονται και τα λοιπά. Τώρα πάνε στο Ιόνιο. Μια χαρά την κάνουν τη δουλειά τους. Οι φορείς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όμως, γιατί δεν κάνουν τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Συσκέπτονται επειδή δεν σκέπτονται. Το ζήτημα είναι ότι ο Δήμος πήρε μια σωστή απόφαση. Κανάψουν πολύ σωστή απόφαση πήρε. Το γεγονός ότι την ανατρέπει η κτηματική υπηρεσία. Ναι, σωστή είναι η απόφαση, γιατί θέλει κάπου να ελαφρύνει. Απλώς είναι χωρίς τον ξενοδόχο. Η κτηματική υπηρεσία πήρε μια λάθος απόφαση. Αυτό λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να διορθωθεί. Επειδή η κτηματική υπηρεσία λοιπόν ανοίξει το κράτος και δεν ανοίξει το Δήμο, θα πρέπει να τη διορθώσει η κυβέρνηση. Απλά πράγματα και λίγα λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά. Πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα με την κτηματική υπηρεσία. Βέβαια, οφείλω να πω και κάτι ακόμα. Όσες ελαφρύνσεις και να κάνει ο Δήμος και να περάσουν από την κτηματική υπηρεσία στους καταστηματάρχες, η καταστροφή έρχεται. Γιατί το θέμα δεν είναι να απαλύνουμε, καλώς απαλύνουμε, αλλά δεν είναι μόνο να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων αυτών, είναι να το διώξουμε τον πόνο τους. Δηλαδή δεν θα αφήνουμε τσούχτες και επ' αυτού δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα προλάβουμε έτσι, αυτό το για το και θέμα. Να, και να υπάρξει παυσίπονα, κάτι, παυσίπονα είναι και να υπάρξει κάτι δραστικό για τις μέδουσες που δεν το βλέπω. Ναι, ούτε εγώ. Εύκολα, γιατί αυτά τα πράγματα ήθελαν προετοιμασία και δουλειά όλο το χειμώνα. Εννοείται. Που δεν έγινε από κανέναν, κοιμόντουσαν όλοι. Και να υπάρξει όμως κάτι δραστικό, δεν προλαβαίνουμε για φέτος το καλοκαίρι. Είναι προφανές. Είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν, πάμε για δεύτερη χρονιά καταστροφής. Μήπως δώσουμε κανένα παυσίπονο στους καταστηματάρχες και δεν αφήνουν και αυτό το παυσίπονο να δοθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι και θα παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις και σήμερα είχαμε μια συνάντηση των κατοίκων με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν υπάρξει ανατροπή της απόφασης κλιματικής υπηρεσίας. Πάμε προς το παρόν στο σοκαριστικό περιστατικό που είχαμε έξω από το νοσοκομείο του Ρίου. Έχουμε την Παρασκευή, αύριο, την κηδεία του νεαρού που μαχαιρώθηκε
έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Τσακωθήκανε και του έδωσε μαχαιριά στην καρδιά. Δράστης του φωνικού, ένας άνδρας 64 ετών και θύμα, ένας 32χρονος. Και οι δυο τους μόλις είχαν αποχωρήσει από τη μονάδα χορήγησης βουπρενορφίνης του ΟΚΑΝΑ, η οποία εδρεύει σε κτίριο στο νοσοκομείο του Ρίου. Βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης οχημάτων του νοσοκομείου και σύμφωνα με όσο επικαλείται ο ηλικιωμένος δράστης, διαπληκτίστηκαν για οικονομικές διαφορές, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με μαχαίρι στην καρδιά. Διαπληκτιστήκανε και ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και τον επέτυχε στην καρδιά και πέθανε ακαριαία το παιδί. Όχι μέσα στο λεωφορείο, εδώ απ' έξω, κοντά στη στάση, απέναντι από τη στάση των λεωφορείων. Η αιματηρή συμπλοκή των δύο τοξικομανών έγινε μπροστά στα μάτια του πατέρα του θύματος, ο οποίος είναι και αυτός χρήστης ναρκωτικών. Το θύμα διοικομίστη άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε καταλήξει. Ο 64χρονος είναι γνωστός στην αστυνομία. Επικαλέστηκε ως αιτία της συμπλοκής κάποιο φιλί μικροποσού 10 ευρώ που είχε απέναντί του το θύμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι του είχε δώσει τα 10 ευρώ την προηγούμενη μέρα, τα οποία απέτησε να του επιστραφούν. Στο περιστατικό ήσαν αυτόπτες μάρτυρες και άλλοι χρήστες. Ήταν φίλος μας δυστυχώς και σήμερα τον χάσαμε από έναν ηλικιωμένο κύριο για 10 ευρώ. Του χρώσταγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε δοξοληψία ο ένας τον άλλον. Έντονο επεισόδιο είχαμε, κυρίες και κύριοι, και χτύπημα μελωστό μάλιστα μπροστά στην κάμερα του Super People που αποκλειστικά κατέγραψε τις εικόνες που θα δείτε μεταξύ οδηγών ταξί στο κέντρο της πόλης της Πάτρας σήμερα το πρωί. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δήλωση του βουλευτή Αχαΐας Κώστας Παρτινού, η οποία προκάλεσε αίσθηση. Ο κύριος Παρτινός δήλωσε με αφορμή τους πληστηριασμούς που έχουμε το τελευταίο διάστημα και θα έχουμε και από την εφορία ως ονούπο από 1η Μαΐου, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν είχε μιλήσει για προάσπιση οικοπαίδων και επιχειρήσεων, αλλά μόνο για σπίτια. Αυτό που βλέπετε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα. Μία βασική μνημονιακή δέσμευση από αύριο γίνεται πράξη με την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς την εφορία. Η κυβέρνηση ψήφισε τη σχετική διάταξη για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και τώρα την εφαρμόζει. Υπάρχει νόμος που λέει ότι όπως και για τις εφορίες και για τα ασφαλιστικά ταμεία, για οφειλή πάνω από 500 ευρώ οφείλει να κάνει κατάσχεση, να κάνει πληστηριασμό. Η διάταξη προβλέπει ότι θα επιτρέπονται στο εξής οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ακινήτων, ακόμα και της πρώτης κατοικίας, για τα χρέη των πολιτών προς το κράτος. Με άλλα λόγια, το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να βγάζει μαζικά στο σφυρί κινητά και ακίνητα οφειλετών για χρέη 500 ευρώ και άνω.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη κατοικία δεν διασφαλίζεται για οφειλές προς το δημόσιο, εκτός αν ο οφειλέτης έχει χρέη και προς τράπεζες και υπάγεται στο νόμο Κατσέλη. Εκπληστηριάζεται ένα κατάστημα από τον πύργο, έναντι αντιτίμου είναι 61.000 ευρώ για οφειλή με τα πανωτόκια που ήταν αρχική η οφειλή 100.000 και έχει φτάσει τώρα 212 όπως ξέρετε με τον γνωστό τρόπο. Αυτό. Είναι βίλα δηλαδή? Όχι, είναι ένα μαγαζί μέσα από το οποίο ένας άνθρωπος κατεστραμμένος οικονομικά προσπαθεί να επιβιώσει και να βγάλει τα προς το ζήν. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Παρτινός, δηλώνει πως ουδέποτε η κυβέρνηση δεν έλεγε προεκλογικά κανένα μαγαζί στα χέρια τραπεζίτη. Έλεγε, όπως είπε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, εννοώντας την πρώτη κατοικία. Αλλά αυτό που το είπε η κυρία Σαμούρη, ίδια λέτε, δεν ήταν πρώτη κατοικία, ήταν ένα κατάστημα. Ναι. Εγώ δεν σας είπα ότι προστατεύουμε τους πληστηριασμούς, οποιουσδήποτε πληστηριασμούς. Και θυμάστε κι εσείς πολύ καλά και με έχετε ξαναρωτήσει και το λέτε, κανένα σπίτι λέγαμε στα χέρια τραπεζίτη. Δεν λέγαμε και σπίτι και μαγαζί και οικόπεδο και οτιδήποτε άλλο. Μόνο για σπίτι έλεγα. Τα υπόλοιπα θα μπορούν να εκπληστηριάζονται κανονικά, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που προκύπτει μετά από δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη στον απόϊχο του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Φαίνεται λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσουν από 1η Μαΐου σημαντικό πρόβλημα στο πλαίσιο των αναγκαστικών μέτρων που ενεργοποιούνται για όσους χρωστούν στο δημόσιο και όσοι έχουν παλιές οφειλές αποκλήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είχαν κοπεί από τη Δημοτική Αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συσσωρευτεί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το αποκάλυψε ο Δήμαρχος ότι και εκεί, κατά τον νόμο, θα κληθεί ο Δήμος να ενεργοποιήσει αναγκαστικά μέτρα. Από 1η Μαΐου οι Δήμοι καλούνται να εφαρμόσουν αναγκαστικά μέτρα σε όποιον οφείλει 500 ευρώ. Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κοινού συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και υποστήριξε εμφατικά πως αναγκαστικά μέτρα είναι και οι πληστηριασμοί. Αυτό που κάνουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή είναι πρώτον ότι ενημερώνουμε τον κόσμο. Τη Δευτέρα θα υπάρχει σύσκεψη τις 2 η ώρα στο Κεντρικό Δημαρχείο. Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης να πάρουν θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα και άμεσα θα θέσουμε το ζήτημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα βάλουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει άρση με νομοθετική ρύθμιση της απόφασης αυτής την οποία υπάρχει, ώστε να μην προχωρήσουμε. Σε σχέση με το πολύ αναμενόμενο σχέδιο νόμου για την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλώνει ότι δεν είναι κατά της απλής αναλογικής, αλλά τη χρησιμοποιούν ως προπέτασμα καπνού. Θέλουμε να πούμε ότι στο Δήμο της Πάτρας υπάρχουν 120 εκατομμύρια οφειλές. Αυτό που βγαίνει από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι οικονομικές υπηρεσίες είναι ότι περίπου το 50% είναι σε μεγαλοφιλέτες, είναι σε άτομα τα οποία ήρθανε, κάνανε τις δουλειές τους και εξαφανιστήκανε. Είναι δύσκολο, έχουμε προχωρήσει σε πάνω από 50.000, να πούμε, ο Δήμος σε αναγκαστικά μέτρα. Όμως, όπως και αυτοί που ήρθαν εδώ στην πόλη μας και γενικότερα, αυτοί έχουν την ασυλία, διότι με νομοθετικές ρυθμίσεις είτε με δικαστικές αποφάσεις μπορούν και ξεφεύγουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η καταγγελία μιας γυναίκας, θα πάμε κυρίες και κύριοι, έχει αξία να τη δούμε. Είναι μια γυναίκα μητέρα 4 παιδιών, των οποίων το ένα έχει προβλήματα, είναι ένα αυτιστικό παιδί, με προφανή πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να μην έχει διαταράξεις στην κανονικότητα της ζωής του. Τσέκοψαν το ρεύμα και το καταγγέλει στην κάμερα του Σπερμπή. Είμαι μια άνεργη μητέρα 4 παιδιών, χωρισμένη. Χρωστάω στη ΔΕΗ 8,5 χιλιάρικα, ήρθα να ζητήσω διακανονισμό προκειμένου να επανασυνδεθεί το ρεύμα μου γιατί το κόψανε. Και παρόλο που είμαι άνεργη εδώ και 3 χρόνια,
Μου ζητάνε 2,5 χιλιάρικα για να μου επανασυνδέσουν το ρεύμα, παρόλο που το χρειάζομαι, γιατί το τέταρτο παιδί μου είναι αυτιστικό. Και παρόλο που τους παρακάλεσα να κάνουμε κάτι, αρνούνται να εξυπηρετήσουν. Τι σας είπαν δηλαδή? Είπανε ότι το ποσό που χρωστάω είναι υπέρογκο και ότι θα έπρεπε να έχω βρει τρόπο να το πληρώσω. Ναι. Εσείς όμως ήταν για 3 χρόνια, είπατε. Ναι. Τι θα κάνετε τώρα, τι σκέφτεστε να κάνετε? Σκέφτηκα να το συνδέσω μόνη μου, αλλά έχουν βγάλει από κάτω το ρελέ για να μπορείς να κάνεις την επανασύνδεση μόνος πλέον. Και είναι και, θα έχετε μετά ποινικό, σε αυτό είναι... Ναι, θα έχω και ποινικό. Τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είστε μόνοι, δηλαδή, δεν έχετε κάποια βοήθεια έτσι από κάποιον? Όχι. Έτσι. Ο πατέρας των παιδιών δεν βοηθάει, δυστυχώς. Έχει να τα δει χρόνια. Πάμε τώρα σε ένα έργο από τα παλιά. Το έχουμε συνηθίσει. Επεισόδια στην πλατεία Όλγας μεταξύ τοξικομανών. Εθνική αντίσταση, αν θέλετε. Μεταξύ τοξικομανών. Λίγα μέτρα από το αστυνομικό μέγαρο. Στο κέντρο της πόλης η πλατεία Όλγας εξακολουθεί να είναι ένα πεδίο απόλυτης αναρχίας τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Οι εικόνες σοκάρουν. Τοξικομανής έχει πέσει στο έδαφος και καλεί σε βοήθεια. Ένας άλλος τον κλωτσά. Περιστατικά που είναι καθημερινά στην πλατεία Όλγας της Πάτρας. Προημερών, άλλος τοξικομανής μας κατήγγειλε πως σε δάρει από έναν άλλον, επειδή ήθελε να του κλέψει τη συνταγή με τα ναρκωτικά χάπια. Έκλεψε τη συνταγή μου ολόκληρη που είναι νόμιμη. Και σε χτύπησε έτσι? Και με χτύπησε έτσι για να μου πάρει και τα γυαλιά και, και μου πήρε και το κινητό. Μάλιστα. Με την κάρτα όλα, ένα χρόνια έριξο. Οι κάτοικοι έχουν απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στις αρχές. Όμως άπαντες σηκώνουν τα χέρια ψηλά και το πρόβλημα παραμένει. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στα τεκτενόμενα το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του εργατικού κέντρου της Πάτρας. Είναι γνωστό ότι στους τελευταίους μήνες το εργατικό κέντρο βρίσκεται σε μια αναταραχή. Βρίσκεται στο επίκεντρο διενέξεων μεταξύ των παρατάξεων και των προσώπων που αποτελούν εκεί την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Θέλω να πάμε να δούμε την κυρία Σταυρούλα Νικολάου, η οποία είναι μαζί μας. Ελπίζω να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα, κυρία Νικολάου. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος Καρβουνιάρης έχει παραμείνει για να βοηθήσει με τα σχόλια και τις παρεμβάσεις του, τις ερωτήσεις του. Να πω εγώ τι έχουμε. Σήμερα θα βοηθήσω με τις απορίες μου. Και εγώ έχω απορίες πολλές. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι στιγμής για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί τελευταία? Ενώ το εργατικό κέντρο όδευε πριν από κάποιους μήνες, κυρία Νικολάου, και αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε, σε μια εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης, μεσολάβησε μια αντίδραση από το χώρο του παραργατικού αγωνιστικού μετώπου, των στελεχών που ανήκουν στο ΠΑΜΕ, που ουσιαστικά μπλόκαραν τη διαδικασία προσφυγής στις κάλπες. Εσχάτως, στις τελευταίες ημέρες, συνεδρίασαν τα 9 από τα 17 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, αυτού που είχε εκλεγεί την προηγούμενη φορά. Οι ίδιοι λένε ότι σχημάτισαν ένα υπηρεσιακό σχήμα που θα πάει το Εργατικό Κέντρο σε εκλογές, ένα νέο Προεδρείο επί της ουσίας. Εσείς λέτε ότι δεν σχημάτισαν κανένα νέο Προεδρείο και είναι παράνομο. Κάνετε νέα πρόσκληση δική σας, χθες, νομίζω, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να συνεδριάσετε νομίμως. Και πείτε μας λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιος έχει το Προεδρείο, ποιος δεν το έχει, πότε θα πάτε σε εκλογές, αν θα πάτε, τι γίνεται. Κύριε Πλή, όπως πολύ σωστά είπατε, το εργατικό κέντρο εδώ και 5 μήνες υπολειτουργεί, γιατί είναι περιορισμένος ο ρόλος του από τα δικαστήρια βάσει της απόφασης της προσωρινής διοίκησης. Δεν μπορούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, δεν μπορούμε γι' αυτό το οποίο οι εργαζόμενοι μας έδωσαν εντολή. Δυστυχώς, καθημερινά αντιμετωπίζουμε και ο κάθε χώρος δουλειάς αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το εργατικό κέντρο επίσημα δεν μπορεί να παρέμβει. Η απόφαση καθαρογράφτηκε χθες και αμέσως
μετά την καθαρογραφή της και την υπογραφή, δηλαδή επίσημα, λάβαμε γνώση της απόφασης. Για απόφαση τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος του δικαστηρίου για την προσωρινή διοίκηση. Η οποία το δικαστήριο λέει, λοιπόν όρισε μισό λεπτό προσωρινή διοίκηση. Η οποία ποια είναι. Όπου λέει ότι παραμένουν τα αιρετά πρόσωπα αυτά τα οποία έχουν εκλεγεί από τις τελευταίες αρχαιρεσίες. Μάλιστα. Παραμένει η διοίκηση 17 μελής ως έχει. Μάλιστα. Και λέει ότι πρέπει να προβούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα για συγκρότηση σε σώμα και να οδηγήσουμε το εργατικό κέντρο σε εκλογές. Όταν λάβαμε γνώση της απόφασης αυθημερών, κάναμε την πρόσκληση και καλούμε τις 7 Μάη, στις 7 Μάη, ώρα 7, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου για συγκρότηση σε σώμα, ορισμό Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, ορισμό ημερομηνίας και ορισμό ημερομηνίας εκλογών. Προέτρεξαν όμως, αν μου επιτρέπετε, προέτρεξαν οι συνάδελφοί μας πριν καθαρογραφεί η απόφαση και πριν λάβουμε γνώση, και αυτό τους το γνωστοποιήσαμε και με εξώδικο, και τους είπαμε ότι δεν έχουμε λάβει γνώση της απόφασης και φυσικά όταν θα πάμε σε ένα διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να μην έχουμε επισυναπτώμενη και να μην έχουμε μπροστά μας την απόφαση για να πούμε μεταξύ μας τι ακριβώς αναφέρει. Λοιπόν, προέτρεξαν, έκαναν ένα προεδρείο το οποίο για δύο λόγους... Σπανός πρόεδρος, έτσι... Ναι. Λοιπόν, γραμματέας έκανα... ο Δημήτρης Αγγελόπουλος και νομίζω ο ταμείας η κυρία... Ο ταμείας ο συνάδελφος ο Λαβράνος, ναι. Η Γιώτα Παναγωπούλου γραμματέας. Μπράβο, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι ακριβώς το πώς το έχουν. Λοιπόν. Επίσης είναι παράνομο, ξέρετε, ακούστε. Μισό λεπτό. Ναι. Όταν συγκροτήθηκαν σε σώμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, εσείς τα ξέρετε και με ενδεχομένως. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Όταν συγκροτήθηκε σε σώμα η άλλη πλευρά που λέτε εσείς, εσάς σας κάλεσαν. Μας κάλεσαν. Πήγατε. Όχι, δεν μπορούσαμε να πάμε γιατί δεν είχαμε στα χέρια μας την απόφαση. Την επίσημη απόφαση. Δεν είχε καθαρογραφεί απόφαση. Εσείς τώρα που συγκαλείτε για συγκρότηση σε σώμα, τους καλέσατε τους άλλους. Φυσικά, βεβαίως. Αλίμονο. Ναι, τώρα φαντάζομαι δεν θα έρθουν αυτοί όμως. Υποψιάζομαι ότι δεν θα έρθουν. Ναι. Και... Λοιπόν, επίσης δεν είναι νόμιμο το Προεδρείο για τη βάση καταστατικού. Για να υπάρξει η απαρτία πρέπει να είμαστε 10 μέλη. 10 μέλη της διοίκησης. Οι συνάδελφοι ήταν 9. Οπότε δεν υπήρχε αυτό απαρτία. Προβλέπεται από το καταστατικό. Βεβαίως. Άρα το λέτε ότι γι' αυτό είναι παράνομη η διοίκηση που ανακοίνωσαν. Ακριβώς. Το Προεδρείο. Το Προεδρείο το οποίο ανακοίνωσε. Έπρεπε να είναι 10%. Και γιατί προέτρεξαν και δεν είχαν στα χέρια τους την απόφαση, καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη, και γιατί δεν έχουν την απαρτία. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος κακόπιστα, και εγώ κακόπιστα θα σας ρωτήσω, το λέω εξ αρχής, να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, από τη στιγμή που σας κάλεσαν και ας μην είχε καθαρογραφεί η απόφαση, όμως ξέρατε τι θα λέει, γιατί δεν πήγατε να συγκροτηθείτε σε σώμα να ξεμπερδεύετε? Συγγνώμη, να συγκροτηθούμε χωρίς να έχω στα χέρια μου την επίσημη απόφαση? Δεν ξέρατε ότι αυτό δεν θα λέει η απόφαση? Όχι. Σας είπα, είναι κακόπιστη ερώτηση και την ρωτάω. Όχι, δεν πήρα κανένα πρόβλημα. Ακούστε, το θέμα μας είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, ότι αν δεν έχουμε την επίσημη απόφαση στα χέρια μας, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Εμείς δεν είχαμε λάβει γνώση της απόφασης, της επίσημης απόφασης. Όταν θα πάμε στο τραπέζι, θα πρέπει να έχουμε καθαρογραμμένη την απόφαση και υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο. Μάλιστα, τώρα, του πρωτοδικείου. Για να πάμε στο διατάφτα. Με όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις, λοιπόν. Τι μέλη γενέστε. Καταρχήν, είναι προφανές ότι το εργατικό κέντρο αδυνατεί να παίξει το ρόλο του όλο αυτό το διάστημα. Όπως το είπατε. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος που ακούει, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που σας ψηφίζουν όλους κτλ. Πρώτον, λοιπόν, και αδιαπραγμάτευτο είναι ότι το εργατικό κέντρο αδυνατεί να κάνει τη δουλειά του αυτούς τους μήνες. Και δεύτερον, σε εκλογές πότε θα πάτε και πώς με αυτό το κλίμα? Λοιπόν, επίσης κάνανε την εξής παρατυπία οι συνάδελφοι. Ενώ στην πρόσκλησή τους έλεγαν συγκρότηση σε σώμα, μετά από 2-3 μέρες είδαμε στον τύπο, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί, ότι έβγαλαν ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης και ημερομηνία εκλογών. Γι' αυτό δεν ήμασταν ενήμεροι, ούτε υπήρξε τέτοιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, σοβαρά και όπως πρέπει η διαδικασία να γίνει, δημοκρατικά και βάση καταστατικού, καλούμε, όπως σας είπα, στις 7 Μάη τα μέλη της διοίκησης να προβούμε σε συγκρότηση και από εκεί και πέρα
να πειθαρχημένα όλοι, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, να οδηγήσουμε το εργατικό κέντρο στις εκλογές. Κυρία Νικολάου, πριν τις 7 Μάη είναι η 1η Μάη. Μπορείτε να μου πείτε έτσι, επειδή προφανώς εγώ έχω την απορία, δεν έχουν πολλοί επίσης. Ποιος θα προείσταται των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά στην Πάτρα? Ναι. Όπως καλή ερώτηση, μ' άρεσε. Ναι. Όπως είδατε, έχει αλλάξει το σκηνικό και βλέπουμε το πάμε να μας επισκέπτεται πολύ συχνά όσον αφορά τα συλλαλητήρια, τις συγκεντρώσεις και τις πορείες του. Ενώ παλιά έκανα στην πλατεία Γεωργίου. Ξεκινάει 20 χρόνια. 20 χρόνια στην πλατεία Γεωργίου. Ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Είναι απορίας άξιων. Τι έχει αλλάξει και ήρθε το πάμε στο εργατικό κέντρο? Ίσως, λέμε εμείς, αυτή η πλασματική αίσθηση της πλειοψηφίας από μειοψηφία, μάλλον είχαν κόμπλεξ ως μειοψηφία και γι' αυτό δεν ερχόσανται να κάνουν τις συγκεντρώσεις τους και τα συλλαλητήριά τους στο εργατικό κέντρο. Τώρα έστω και πλασματικά αισθάνονται ότι είναι η πλειοψηφία. Πλειοψηφία θα γίνουν στο εργατικό κέντρο μετά τις εκλογές. Εκεί θα δούμε, εκεί θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι. Και όποτε γίνουν. Θεωρώ από εκεί και αυτό θα γίνει. Προφανώς κάποια στιγμή θα γίνει. Λοιπόν, εάν δεν σέβεται, δεν σέβονται τους νόμους, το Σύνταγμα κτλ. Από εκεί και πέρα. Των εκδηλώσεων, ποιος προείσταται τώρα, εσείς ή ο έτερος πρόεδρος, εσείς απερχόμενοι πρόεδρος, ο πρόεδρος που εξελέγει από τη διαδικασία που αναφέρατε, ο πρόεδρος που δεν έχει εκλεγεί ακόμα από τη διαδικασία στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, ποιος θα προείσταται των εκδηλώσεων? Αυτή τη στιγμή, ακούστε, δεν έχει συγκροτηθεί προεδρείο για εμάς. Καλό είναι να μιλήσουν όλες οι παρατάξεις. Πάστε όλοι εκεί λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ουέ και αλλή μόνο. Δεν θα φύγουμε εμείς από το εργατικό κέντρο για να έρθουν αυτοί οι οποίοι δεν πάτησαν λοιπόν, 20 χρόνια. Το ζήτημα είναι, κυρία Νικολάου, και αυτό πρέπει να το καταλάβετε και οι δικοί σας συνεργάτες και η άλλη πλευρά, με τους οποίους θα μιλήσουμε επίσης στο επόμενο διάστημα. Ελπίζω να τους έχουμε κι αυτούς εδώ. Ότι όλο αυτό είναι ένα σκηνικό που εξυπηρετεί μόνο. Μόνο τα συμφέροντα των εργαζομένων δεν εξυπηρετεί. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω το εξής. Και κλείνουμε με αυτό. Ναι, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για αυτό το οποίο γίνεται στην Πάτρα. Είναι εξέχως πολιτικό το θέμα. Δεν είναι απλό. Υπάρχει μεθοδευμένη οδηγία από τον Περισσό, πανελλαδικά. Τα ίδια γίνονται σε όλα τα εργατικά κέντρα στην Ελλάδα, ανά την Ελλάδα. Βέβαια, εμείς έχουμε την ατυχία, γιατί περί ατυχίας πρόκειται έτσι όπως έχει εξελιχθεί, να έχουμε και το Δήμο της Πάτρας, ο οποίος κομματικά πρόσκειται στο ΚΚΕ. Και σιγοντάρι, λέτε. Και σιγοντάρι, αρκετά βεβαίως. Ναι. Έτσι, βρήκανε, χρησιμοποιούν και κάποιους μωροφιλόδοξους που τους χρησιμοποιούν ως δεκανίκια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να χειραγωγήσουν και να φέρουν στα μέτρα τους το εργατικό κέντρο. Η απάντηση θα δοθεί από τους εργαζόμενους στις κάλπες, γιατί είμαστε εγγύηση, γιατί γνωρίζουν ότι αγωνιζόμαστε για την εργασιακή ειρήνη, για την ευημερία, για την ασφάλεια των θέσεων εργασίας και για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Μάλιστα. Η παράταξή μας το έχει αποδείξει διαχρονικά. Σας ευχαριστώ. Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο εργατικό κέντρο για τις επόμενες μέρες. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Καρβουνιάρη. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας και την απεργία. Έχουμε και την απεργία της Πρωτομαγιάς. Οπότε θα είμαστε εδώ, θα είναι επίκαιρα όλα αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Καλό σας βράδυ.